Άλλαζουν όλα στο Λύκειο από τον Σεπτέμβριο του 2013, καθώς το Υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόμου και έχει το φιλόδοξο στόχο να εφαρμοστεί στην πρώτη τάξη νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, μειώνονται οι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και οι κατευθύνσεις σπουδών, αποσυνδέεται το απολυτήριο Λυκείο από τις πανελλαδικές, ενισχύεται η εξειδίκευση στην Τρίτη Λυκείου και ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα ελέγχει τα πάντα γύρω από τις αγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για τα ΕΕ και τα ΕΕ. 4 φορές από τις πανελλαδικές εξετάσεις θα παίρνουν οι μαθητές του Λυκείου στη μαραθώνια προσπάθειά τους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, κ. Μανθόπουλος Γιώργος. Σήμερα ή αύριο το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει το σχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο και το τεχνολογικό Λύκειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι αλλαγές που θα γίνουν αφορούν πρώτον τα μαθήματα. Όσον αφορά την πρώτη Λυκείου, θα είναι και όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας. Στη δευτέρα Λυκείου το 20% θα είναι επιστημονικού πεδίου και το 80% γενικής παιδείας. Και στην τρίτη Λυκείου θα είναι το 80% επιστημονικού πεδίου και το 20% γενικής παιδείας. Όσον αφορά τα μαθήματα, τα θέματα μάλλον των εξετάσεων, εκεί το 50% των μαθημάτων των ενδοσχολικών θα είναι από μία βάση δεδομένων θεμάτων και το άλλο 50% θα είναι από τα θέματα που βάζει ο ίδιος ο καθηγητής. Έτσι δεν αποξιώνει και τον ίδιο τον καθηγητή στις εξετάσεις. Μία άλλη βασική αλλαγή είναι όσον αφορά το ότι θα μετράει για τις πανελλαδικές εξετάσεις ο βαθμός του απολυτηρίου, ο οποίος θα υπολογίζεται βάσει των διάμεσων βαθμών της πρώτης, δευτέρας και της τρίτης Λυκείου, όπου θα προαπλασιάζονται με κάποιους συντελεστές. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος μαθητής έχει βαθμό 18 στην πρώτη Λυκείου, αυτό θα προαπλασιάζεται με ένα συντελεστή 0,5. Όταν αν έχει στη β' Λυκείου 16, θα προαπλασιάζεται με 0,7. Και στην τρίτη Λυκείου, αν έχει βαθμό απολυτηρίου 19, θα προαπλασιάζεται με το 0,9. Εδώ θα υπάρχει και ένας διορθωτικός συντελεστής στην περίπτωση που ο μαθητής έχει γράψει μεγαλύτερο βαθμό από το μέσο όρο του απολυτηρίου που όπως σας είπα θα βγαίνει. Όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία, θα είναι 4. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο που αναφέρει ανθρωπιστικές επιστήμες και νομικές επιστήμες, εκεί τα μαθήματα θα είναι τα νέα, τα αρχαία, η ιστορία και τα λατινικά. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, το οποίο αναφέρει τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες και θα είναι τα νέα, τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία. Το τρίτο επιστημονικό πεδίο, η επιστήμης υγείας, όπου εκεί τα μαθήματα θα είναι τα νέα, η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οι οικονομικές και η διοίκηση πολιτικές επιστήμες. Εκεί τα μαθήματα θα είναι τα νέα, τα μαθηματικά, η οικονομία, η ιστορία και η οργάνωση διοίκησης πολιτείας. Οι κατευθύνσεις πλέον θα ονομάζονται δηλαδή με τον όρο παιδεία. Ο ρόλος των πανεπιστημίων στις πανελλαδικές. Εκεί τα τμήματα του πανεπιστημίου, αν θεωρούν ότι κάποιο μάθημα είναι χρήση ειδικής βαρύτητας, τότε θα βάζουν κάποιους ειδικούς συντελεστές. Άλλες αλλαγές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν γνωστοποιηθεί. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες όπου το νομοσχέδιο θα πάει στη διαβούλευση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η εφαρμογή του νομοσχεδίου αφορά την πρώτη Λυκείου, τη φετινή. Δηλαδή δεν αγγίζει τους μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά.